που αισθάνεσαι. Ναι. Τόσο τεράστια ευθύνη που φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο και πρέπει να το μεγαλώσεις, που αν για μένα δεν είσαι πολύ συνειδητοποιημένος και δεν το θες πολύ το παιδί, δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία. Ένας φίλος πάνω σε αυτό που λες μου είχε πει ότι ένας άνθρωπος τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του ίσως χρειάζεται να επισκεφτεί, ας πούμε, ένα ψυχολόγο να μιλήσει. Αυτή η φορά πρέπει να είναι τουλάχιστον όταν θα γίνει γονιός. Ναι. Εγώ, επειδή εμείς πήγαμε σε ψυχολόγο για να μας προετοιμάσει για την γέννα του παιδιού, το κάναμε όταν ήμουν 6 μηνών έγκυος. Και συμβοήθησε. Το συνέχισε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η διαφορά ποια ήταν, τι διαφορές είδες, ας πούμε. Μας είπε καταρχάς πάρα πολλά για το παιδί με ένα συγκεκριμένο ψυχολόγος. Δηλαδή, πηγαίναμε με τον Νάσο και μας μάθαινε. Μας είπε για όλη την αλλαγή που θα φέρει και μεταξύ μας, γιατί αυτά τα μικροπράγματα που δεν σε ενοχλούσαν πριν, με την κούραση που έχεις με ένα παιδί και με το ξενύχτη που δείχνεις, εντείνονται. Και μας ηρέμησε πολύ σε αυτό το θέμα. Ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι όταν ήρθε το παιδί στον κόσμο. Ο λόγος που πήγατε σαν ψυχολόγο ήταν επειδή είχατε κάποιο... Ήταν η τρέλα δική μου, γιατί εγώ είδα πολλά... ζευγάρια φίλων μου που κάνανε ένα παιδί και αλλάξαν πολλά από προβλήματα και χαρές και προβλήματα όμως που φέρνει όλη αυτή η αλλαγή. Οι γυναίκες κυρίως έχετε πρόβλημα νομίζω, κάποιες, όχι όλες. Εσύ εννοείς την επιλόχιο κατάθλιψη. Δεν είναι ακριβώς επιλόχιο, είναι πολύ σπάνιο αυτό, όχι, δεν είχα. Δεν ξέρω.